Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε κάποιος πολίτης από τη Λακωνία και μου λέει ότι εδώ υπάρχει πλήρη ασυδοσία. Υπάρχει ένα γυροβόλιο στα Βάτικα όπου αδιάζουν τα έρμα και τα καράβια που πάνε με την αιτιολογία του τράνζιτ και έχουν καταστρέψει αυτόν τον όρμο της Νεάπολης. Με αποτέλεσμα εκεί τα λαγόψαρα να κάνουν, πώς το λένε, να αναπτύσσονται όλο και πιο γρήγορα. Αυτή είναι η κατάσταση, μια ασυδοσία του εφοπλιστικού κεφαλαίου στις θάλασσες και στις θεριές και πιστεύουμε ότι και εδώ αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την κατεύθυνση είναι να νομοποιήσει την ασύδοτη δράση τους. Η πορεία της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις πολιτικές που άσυσε σε όλους τους τομείς αποδεικνύεται περισσότερο πρόθυμη και ικανή να ικανοποιήσει ακριβώς τις αξιώσεις των μονοπωλιακών ομίλων για εξασφάλιση φτηνής εργατική δύναμης, χρηματοδότηση του από τη φορολιστία του λαού, παραχώρηση κάθε νέου πεδίου κερδοφορία σε γη, αέρα και θάλασσα. Γι' αυτό προς το παρόν προτιμούν εσά τον ΣΥΡΙΖΑ, έναντι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί την έχετε ξεπεράσει Λύσατε ζητήματα που δεν μπόρεσαν οι άλλοι. Όλα για την καπιταλιστική ανάπτυξη, όλα για την αύξηση τη κερδοφορία. Οι λαϊκέ ανάγκε στην άκρη. Ισοπεδώνονται από αυτή την πολιτική σα. Είναι κάλπικη η αντιπαράθεση που ακούσαμε εδώ, αν η ιδιωτικοποίηση ή η υποπαραχώρηση είναι η καλύτερη. είναι κάλπικη γιατί προ το παρόν βολεύει, ωφελεί αυτό το μοντέλο της υποπαραχώρησης που έχει ε, επιλέξει η κυβέρνηση μέσα από τις, ε, από την, ε, από τις που υπογράφει. Δέκα περιφερειακά λιμάνια στο μεγάλο κεφάλαιο. Για συγκεκριμένε ή συνδυασμένε δραστηριότητε, όπως λέτε, με υποπαραχώρηση. Και ισχυριζόμαστε ότι είναι προς όφελος το αυτών των των μονοπωλιακών ομίλων, γιατί όπως εδώ είπε και ο Υπουργός στην τοποθέτησή του, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορους επιχειρηματικού ομήλους να επενδύσουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητε, άλλες στο λιμάνι του Λαβρίου, άλλες στην Ιγουμενίτσα, άλλες στην Αλεξανδρούπολη και το καθεξής. <ΣΣ1> Επιβεβαιώνει δηλαδή αυτό που λέμε ότι είναι πιο συμφέρουσα, συμφέρουσα, συμφέρουσα αυτή η τακτική που έχετε ακολουθήσει αυτή η στάση, αυτό το μοντέλο της υποπαραχώρησης των λιμανιών. Έχουμε πει πολλά εδώ. Εχθές μου απαντήσατε κύριε Υπουργέ για το άρθρο 28 ότι κάνουμε λάθος στον ισχυρισμό μας και ότι η πάση δώση, δεν ενισχύεται την ασίδωτη δράση των εφοπλιστών συνολικά στις θάλασσες. Και μου είπατε ότι ισχύει το η κείμενη νομοθεσία. Σας ρωτήσαμε και χθε. Θα ισχύει η συνολική σύμβαση εργασία και η κοινωνική ασφάλιση για όλους, για όλο το πλήρωμα αυτού του καραβιού που έχει το διεθνή πιστοποιητικό, όπως λέτε, ελληνική σημαία, σημαία ευκαιρία, λέμε εμεί. Λοιπόν, εδώ, στη χώρα μα, εδώ πέστε μα, αν θα ισχύει και πώ αυτό θα το διασφαλίσετε. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και σε αυτό, αν θέλετε, ε, υπάρχει ένσταση, αντίδραση, ε, αγώνας των ίδιων των αυτεριαντικών. Σωματίων, απέναντι σε αυτό το, αυτή τη ρύθμιση που επιχειρήσατε, κύριε Υπουργέ, να την περάσετε το Σεπτέμβρη, 27 Σεπτέμβρη, με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Κριστένη, που όμω την πήρατε πάλι πίσω και τη φέρετε σήμερα με άρθρο, το άρθρο 28, όπως το φέρετε σήμερα εδώ, σε αυτό το νομοσχέδιο. Είπαμε πολλά για τα, για τα άρθρα και χθε δεν θα πω σε αυτά. Ωστόσο, θέλω να πω ότι για μια ακόμη φορά το ΚΚΕ θεωρεί τον τομέα των λιμενικών υποδομών ένα σημαντικό τομέα για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, τη σύνδεση της χώρας με τον διεθνή χώρο, την τακτική σύνδεση του χερσαίου τμήματος με τον ισότικο σύμπλεγμα. Το ΚΚΕ πολεμά τι θεωρίε του κεφαλαίου περί ανταγωνιστικότητα. Πολεμά τα παραπλανητικά διλήμματα περί ιδιωτικού ή κρατικού, όπω πολεμά την ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδο. Προβάλλουμε την ανάγκη ιδιαίτερα στο λαό, όχι εδώ σε εσά, για κοινωνικοποίηση των βασικών συγκεντρωμένων μέσων παραγωγή στου στρατηγικού τομεί τη οικονομία. Με κεντρικά σχεδιασμένη και κάθετη διακλάδωση οργάνωση διεύθυνση παραγωγή που θα υπηρετεί την κατανομή με, με, ε, με κύριο στόχο τη λαϊκή ευημερία. Δεν μπορούν αλλιώ να εξαλειφθούν οι παράγοντε που γεννούν την ανεργία σε, μαζικλί... σε μαζική κλίμακα, που αποκλείουν τη σταθερή δουλειά, τι ικανοποιητικέ συνθήκε εργασία και αμοιβή, τη δωρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια ενό τέτοιου κεντρικού πανεθνικού μηχα... σχεδιασμού και διεύθυνση, το λιμενικό σύστημα τη χώρα μπορεί πράγματι να αποτελέσει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη τη χώρα. Η πρόταση του ΚΚΕ για τα λιμάνια ω τμήμα των μεταφορών λαμβάνει υπόψη τη την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων όπω την ικανοποίηση των εγχώριων αναγκών μετακίνηση προσώπων, αγαθών και επιγόντων περιστατικών για φτηνέ, γρήγορε και ασφαλείς μεταφορέ. Αυτό δεν μπορεί να το διασφαλίσετε εσεί, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σα. Εσεί διασφαλίζετε την ασυδοσία, την ανάγκη του εφοπλιστικού κεφαλαίου για κερδοφορία, την ανάγκη των μονοπωλιακών ομίλων να πάρουν τα λιμάνια για να μπορούν να κερδίσουν ή σε συγκεκριμένε ή σε συνδυασμένε υπηρεσίε ακόμα περισσότερο. Με αυτή, τη, με αυτή, την, λογική, με αυτή την θέση, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στα λιμάνια, να καταλάβουν ότι το επόμενο διάστημα θα χειροτερεύσει η θέση η θέση τους και στα λιμάνια και στις θάλασσες αλλά και σε όλη τη δραστηριότητα που είναι γύρω από τα λιμάνια. Και για να μην χειροτερεύσει χρειάζεται εδώ να σταθούν απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που αν θέλετε καταργούν τη σταθερή δουλειά, καταργούν τον όποιο κανονισμό έχουν ήδη κατακτήσει οι εργαζόμενοι μέχρι τώρα και με δικαιώματα, κατακτούν το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειά και όλα αυτά που ζουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουν, να συγκρουστούν, να οργανωθούν και να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Αυτή είναι η άποψή μας. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που έχουμε μια άλλη πρόταση πέρα και έξω από αυτέ που εσεί λέτε, που συμφωνούνται. Συμφωνούνται όλοι σε αυτό. Εσεί λέτε υποπαραχώρηση, η Νέα Δημοκρατία λέει ιδιωτικοποίηση. Εδώ το Πασόκ λέει δεν διαφωνούμε με την υποπαραχώρηση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη ότι αυτοί πρέπει να υπερηθούν, αυτέ οι ανάγκε πρέπει να ε, ικανοποιηθούν, άρα λοιπόν οι ανάγκες του λαού και των εργαζομένων πάνε σε δεύτερη μοίρα. Και βέβαια, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο υπηρετείται και όλη αυτή η πολιτική εμπλοκή τη χώρα. σε όλα αυτά τα σχέδια, τα εμπεριστικά σχέδια στην περιοχή με μεγάλους κινδύνους για τους λαούς περιοχής και για το λαό της χώρας μας. Για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη, το λιμάνι, η Αλεξανδρούπολη, πέρα από αυτά που έχουν δοθεί μέχρι τώρα και δεν ξέρουμε ποιε άλλες δεσμεύσεις ανέλαβε ο, ο Πρωθυπουργό στην Αμερική που πήγε στη συνάντηση με τον Τραμπ. Αν εδώ θα δώσει και άλλα λιμάνια πέρα από αυτά που ήδη γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι θα παραχωρηθούν. Με αυτή τη λογική καταγγέλουμε, καταδικάζουμε αυτή την πολιτική της κυβέρνηση, αυτό το νομοσχέδιο που είναι στην υπηρεσία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, των υπηρεαλιστικών κέντρων για να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί τους για κερδοφορία και για τα πολεμικά του σχέδια στην περιοχή.